κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Αν και βρισκόμαστε τέλη Μαρτίου, οι αριθμοί διαψεύδουν τις εκτιμήσεις που υπήρχαν για κάμψη της πανδημίας στα τέλη Φεβρουαρίου. Στους 23 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ οι κλινικές COVID είναι γεμάτες. Σήμερα από τον ΕΟΔΗ ανακοινώθηκαν 28.933 νέα κρούσματα στην χώρα. Η ΑΧΑΙΑ καταγράφει 542 νέες μολύνσεις, η Ηλία 343 και η Αιτωλοκαρδανία ξέφυγε με 596. Παρότι η άνοιξη μπήκε για τα καλά, δυστυχώς οι νοσηλείες ασθενών με COVID είναι υψηλές στην περιοχή. Πανελλαδικά έχουμε 1.000 νοσηλείες περισσότερες αυτή την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Εδώ τοπικά στην Πάτρα, ενώ είχαμε αρχίσει να έχουμε κάποια καλυτέρευση της κατάστασης, ήδη έχουμε 5 κλινικές γεμάτες και 23 διασωληνωμένους. Μόνον εχθές είχαμε 400 κρούσματα περισσότερα σε σχέση, 400 νοσηλείες στα νοσοκομεία μας. Βέβαια, οι βαρύς δείκτες, οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις είναι σε σχετικά χαμηλότερο επίπεδο από ότι όταν είχαμε την περίπτωση της Δέλτα, αλλά έχουν αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο. Ο λόγος που παρουσιάζεται συγκεκριμένη εικόνα είναι η πρόωρη χαλάρωση των μέτρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας σταθεροποιημένος αλλά υψηλός αριθμός νοσήσεων. Ίσως η απελευθέρωση του κόσμου και τα μέτρα τα οποία, τα περιοριστικά μέτρα τα οποία δεν υφίστανται και έστω και εκείνα τα λίγα που ακόμα είναι σε ισχύ, ότι είναι μία από τις αιτίες που συνεχίζουμε και συντηρούμε την παρουσία του κορονοϊού. Να σε επισημάνω μόνο ότι η Βρετανία που απελευθέρωσε τα πάντα πριν από 20-25 μέρες, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχε 3 εκατομμύρια νέα κρούσματα, την πιο πίσω εβδομάδα, και την προηγούμενη 4,5. Στη Γαλλία έχουν αυξηθεί οι νοσηλείες και στις κλινικές COVID και στις κλινικές ΜΕΘ. Φαίνεται ότι υπάρχει μία σταθεροποίηση, να το πω έτσι, της νοσηρότητας. Δεν πάμε προς το καλύτερο, δεν χειροτερεύουμε μεν, γιατί τώρα έχουμε το δείγμα μιας εβδομάδας, δεν επαρκεί. Θα κρίνουμε στην πορεία. Μάλιστα, δεν λείπουν και εκείνοι που παίρνουν αψήφιστα το ενδεχόμενο νόσησης με COVID, ενώ και η τέταρτη δόση εμβολίου δεν φαίνεται να είναι επαρκής. Έχει πάρει ένα κακό μήνυμα ο κόσμος, δεν πειράζει, ας αρρωστήσω, είναι σαν κρυολόγημα και έχουν μείνει πίσω οι εμβολιασμοί. Πιστεύω ότι θα πάμε και σε τέταρτη δόση κάποια στιγμή, γιατί το Σεπτέμβριο μάλλον θα ξαναέχουμε μια τουλάχιστον επιδημική σίγουρα κατάσταση, αν όχι πανδημική. Και ας ευελπιστούμε ότι το καινούριο εμβόλιο που θα βγει θα είναι επικαιροποιημένο. Από μελέτες που έγιναν πρόσφατα στην Αγγλία, η τέταρτη δόση δεν προσφέρει πολλά. Λένε. Είναι πιο ειδική, απλά το μεταφέρω, δεν είναι εξιδίας γνώσης. Έτσι. Και ας ελπίσουμε. Είναι ότι ανοιγοκλίνει η κοινωνία με όλα αυτά. Το σύστημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το άνοιγμα της κοινωνίας δεν έχει καμία επιστημονική λογική. Ανοίγει καθαρά μόνο για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Και το κακό είναι ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο πιο μετρημένοι σαν πολίτες. Δεν χρειάζεται να είμαστε όπως ήμασταν πριν. Λίγο προσεκτικοί, μια μασκούλα, λίγο συγχρονισμούς. Συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη και του επικεφαλής της ΔΕΔΑ είχαμε σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται ανάβει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες στην Πάτρα για την έλευση του φυσικού αερίου. Πάμε στον Σωτήρη Παπανδρέου. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Έφη. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις. Ξεκινούν σύντομα τα έργα. Και όταν λέμε σύντομα? Μιλάμε μέχρι τα τέλη Μαΐου θα δούμε να μπαίνουν τα συνεργεία μέσα στην πόλη της Πάτρας για να ξεκινάει η κατασκευή των δικτύων. Να πούμε ότι όλα αυτά ανακοινώνονται κατά κάποιο τρόπο μέσα από μια ανάρτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΑ, του φορέα υλοποίησης δηλαδή αυτού του έργου, του κυρίου Μάριου Τσάκα, στο Facebook πριν από λίγες ώρες. Είχε συνάντηση το απόγευμα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και εκεί διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ταχύτατες οι διαδικασίες, οφείλουμε να επισημάνουμε εδώ, Έφη, τις οποίες βέβαια τις έτρεξε κατά κύριο λόγο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί αυτή στην ουσία στηρίζει οικονομικά
την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με ένα συνολικό προϋπολογισμό, θα λέγαμε, 19,5 εκατομμύρια ευρώ για την Πάτρα, συν 12 εκατομμύρια ευρώ για τις άλλες δύο πόλεις της περιφέρειας, το Αγρίνιο και τον Πύργο. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβαση για την ανάθεση του έργου της κατασκευής των αστικών δικτύων και των δεξαμενών που θα αποθηκεύεται το φυσικό αέριο στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας αναλαμβάνει η εταιρεία η κατασκευαστική Avax. Οι υπογραφές, από ό,τι μαθαίνουμε, θα πέσουν μέσα στον Απρίλιο και μάλιστα ετοιμάζεται και η έλευση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Κώστας Κρέκα στην Πάτρα, προκειμένου να δοθεί, όπως καταλαβαίνεις, ένας πανηγυρικός χαρακτήρας για ένα έργο το οποίο περιμένει και επιζητούσε η πόλη της Πάτρας και γενικά η περιφέρεια της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, έντονα. Η πλέον η Δυτική Ελλάδα μπαίνει στο κλαμπ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, των περιοχών με το φυσικό αέριο. Ένα καύσιμο το οποίο τα προηγούμενα χρόνια βοήθησε πάρα πολύ σε πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική ανάπτυξη από όπου και αν πέρασε. Παρ' όλα αυτά σήμερα έχουμε αυτή τη δυσάρεστη συγκυρία, θα λέγαμε, του ακριβού καυσίμου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι μία μόνιμη κατάσταση, μία που μπορεί να επηρεάσει ίσως αρνητικά στο μέλλον την υλοποίηση αυτού του έργου. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ξεκινάει το έργο. Προβλέπονται, να πούμε, αστικά δίκτυα συνολικού μήκους 200 και χιλιομέτρων στις τρεις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και βέβαια προβλέπονται και χιλιάδες συνδέσεις μαζί με μερικές δεκάδες συνδέσεις επιχειρήσεων στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, όπου, όπως είπαμε νωρίτερα, θα εγκατασταθούν και οι δεξαμενές αποθήκευσης. Αυτό για την βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, την νεότερα, τι πληροφορίες έχουμε, Σωτήρη, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των προφανώς εργοστασίων. Εκεί θα λειτουργήσει και θα μπορούσε να αποτελέσει, θα λέγαμε ότι θα αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος η υλοποίηση του έργου ξεκινώντας από την ΒΠΕ Πατρών. Γιατί εκεί καταλαβαίνουμε είναι και οι μεγάλοι καταναλωτές του φυσικού αερίου. Έτσι, το έργο θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτές τις περίπου 30 επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να χρησιμοποιήσουν αυτό το καύσιμο. Θα υπάρξει κατασκευή του συνδετήριου αγωγού μεταξύ της ΒΠΕ με την Πάτρα. Σε πρώτη φάση να προσθέσουμε ότι το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή LNG, δηλαδή, θα μεταφέρεται με βιτιοφόρα φορτηγά από τη Ρεβιθούσα, από το βασικό σταθμό δηλαδή αποθήκευσης φυσικού αερίου στη χώρα μας και ακολούθως θα αποθηκεύεται σε αυτές τις δεξαμενές που πρόκειται να κατασκευαστούν στη ΒΠΕ. Στο μέλλον, να πούμε ότι έχει δρομολογηθεί και η όλη διαδικασία, η μεταφορά του φυσικού αερίου θα γίνεται μέσω αγωγού, ο οποίος θα έρχεται από τη μεγαλόπολη της Τρίπολης, από το σταθμό του της ΔΕΗ που βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή και παράγει ηλεκτρική ενέργεια, θα υπάρξει μέσω Τρίπολης, δηλαδή η διασύνδεση με το σύστημα των αγωγών. Και έτσι θα υπάρχει μια μόνιμη τροφοδότηση και δεν θα είναι απαραίτητη πλέον, δεν θα χρειάζεται μεταφορά με φορτηγά. Κρατάμε λοιπόν ότι μέχρι το τέλος, μάλλον στα τέλη Μαΐου. Στα τέλη Μαΐου, έτσι μας είπαν οι αρμόδιοι, ότι θα ξεκινήσουν τα έργα. Στην Πάτρα. Να προσθέσω και εδώ, Έφη, ότι μας είπαν οι υπεύθυνοι της ΔΕΔΑ ότι υπάρχει και πολύ καλό κλίμα και με το Δήμο Πατρέων. Δηλαδή, δεν πρόκειται, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν πρόκειται να δούμε τις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί για την έλευση του φυσικού αερίου στο λιμάνι της Πάτρας, εκεί που υπήρχαν μεγάλοι φόβοι και ανησυχίες για ζητήματα ασφαλείας ως προς την αποθήκευση ποσοτήτων φυσικού αερίου δίπλα στην πόλη. Οι εργασίες ποτέ να ολοκληρωθούν, Σωτήρη. Από ό,τι μας είπαν υπεύθυνοι, στα τέλη του χρόνου ίσως να έχουμε τις πρώτες συνδέσεις. Υπολογίζουμε οι πρώτες συνδέσεις να γίνουν με την ΒΠΕ. Δηλαδή από εκεί θα ξεκινήσει μάλλον η λειτουργία του έργου και σιγά σιγά θα προχωράει και προς το αστικό κέντρο της Πάτρας και παράλληλα να πούμε ότι όχι σε αυτή τη φάση αλλά λίγους μήνες αργότερα θα ξεκινήσει και η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων σε Αγρίνιο και Πύργο. Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Κλείδωσε τώρα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη στην Ηλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα πλέον την επανέναρξη των εργασιών στην Πατρών Πύργου. Μαζί του θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής, καθώς και Υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης.
κλείδωσε οριστικά εκάθοδος Μητσοτάκης στην Ηλία την ερχόμενη Πέμπτη για την κήρυξη της έναρξης των εργασιών στη Νέα Πατρών Πύργου. Ο Πρωθυπουργός ήταν επικεφαλής ευρύ κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης. Και σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες της εφημερίδας Πατρίς, θα επισκεφθούν το εργοτάξιο της Τέρνας, στο Γερά και της Αμαλιάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και θα αναδείξει ότι η κυβέρνησή του πάλεψε το μεγάλο έργο υποδομής και το ανέδειξε όχι μόνο ως κορυφαίο εθνικό, αλλά και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξόχως ευρωπαϊκό. Το συνολικό μήκος της σύνδεσης της Πάτρας με τον Πύργο ανέρχεται στα 75 χιλιόμετρα και ο αυτοκινητόδρομος θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση συν μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ενώ ασφαλώς τα δύο ρεύματα κατεύθυνσης κυκλοφορίας θα χωρίζονται με στιθέο στη μέση. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν 8 κόμβοι και ημικόμβοι σε Μιντιλόγλι, Βιπέ, Κάτω Αχαΐα, Βάρδα, Κυλίνη, Γαστούνη, Αμαλιάδα και Πύργο. Θα περιλαμβάνει επίσης δύο μετοπικούς σταθμούς διοδίων στο Μιντιλόγλι και τα Καρέικα, καθώς και δύο πλευρικούς στους κόμβους Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας. Τέλος, θα διαθέτει δύο σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στο 21ο και 72ο χιλιόμετρο. Το κόστος των διοδίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα είναι 0,063 ευρώ ένα χιλιόμετρο και η χρέωση θα είναι αναλογική για τους ηλεκτρονικούς χρήστες. Το συνολικό κόστος του αυτοκινητοδρόμου θα ανέλθει σε περίπου 332 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 116 εκατομμύρια θα προέλθουν από την Ολυμπία Οδό και τα 216 εκατομμύρια ευρώ από τη συμβολή του ελληνικού δημοσίου. Ο νέος άξονας θα έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου με ταχύτητα μελέτης 120 χιλιόμετρα την ώρα και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες, 35 κάτω και 27 ανωδιαβάσεις. Θα διαθέτει κέντρο λειτουργίας και συντήρησης που θα περιλαμβάνει και κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και έναν αστυνομικό σταθμό. Τα πρώτα 56 χιλιόμετρα του έργου, ξεκινώντας από τον Πύργο, θα δοθούν σε κυκλοφορία μετά από 36 μήνες περί τα τέλη του 2024, ενώ όλο το έργο θα έχει παραδοθεί στους 40 μήνες, δηλαδή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025. Εκτός της κατασκευής, ο ανάδοχος θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησης του δρόμου για 23 χρόνια, απαλλάσσοντας έτσι το δημόσιο από επιπλέον έργα συντήρησης. Πάντως, Σωτήρη, δεν είναι η μοναδική επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού την Πέμπτη στην Ηλία. Έχουμε τρίμερο μπαράζ επισκέψεων πολιτικών αρχηγών στην περιοχή. Ναι, θα λέγαμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Θα βρεθεί μάλλον από αύριο η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως Αχαΐα και Ηλία. Αρχίζει γενομένης αύριο από την επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα. Από ό,τι μαθαίνουμε, στις 11 το πρωί θα έχει συνάντηση με νέους του κόμματός του στο κέντρο της Πάτρας, κατά πάσα πιθανότητα στη Ρήγα Φεραίου. Θα ακολουθήσει μια επίσκεψη σε επιχειρήσεις της περιοχής και συνάντηση βέβαια και με φορείς, φορείς όμως παραγωγικούς από ό,τι μαθαίνουμε, δηλαδή από τον εμπορικό κόσμο, από άλλες παραγωγικές τάξεις. Και βέβαια στο επίκεντρο θα βρεθεί το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι δύσκολο να το μαντέψουμε και όλες οι ανατιμήσεις που έχουν πλήξει την οικονομία, τα νοικοκυρία και τις επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα, με αυτούς τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και όλες τις υπόλοιπες, όλα τα υπόλοιπα που έρχονται σαν παρεπόμενο στα ράφια των σούπερ μάρκετ και άλλων. Να βρεθεί αύριο στην περιοχή. Δεν θα μπορούσαμε να το αποσυνδέσουμε αυτή την επίσκεψη. Βέβαια, από την παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη μεθαύριο στον Πύργο, στην Ηλία, για την επίσημη έναρξη των εργασιών κατασκευής της Πατρών Πύργου, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον Κώστα Καραμαλή. Και βέβαια να πούμε ότι το κλίμα το δίνει σήμερα, τόνο θα λέγαμε, το δίνει από σήμερα ήδη ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, ο οποίος εξέδωσε μία ανακοίνωση, μία δήλωση, όπου αφήνει εχμές. Είναι τουλάχιστον, φαίνεται ότι οι εχμές αυτές απευθύνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση που πέρασε σε σχέση με το πώς χειρίστηκε το ζήτημα της Πατρών Πύργου. Προτιμούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, αλλά υπεύθυνες που οδηγούν στην υλοποίηση των έργων. Δεν πρόκειται να εγκαινιάζουμε fake έργα, αναφέρει ο κ. Καραγιάννης, ούτε μουσαμάδες. Εδώ είναι σαφείς οι έμεσες αναφορές στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να έχουμε μπουλντόζες που την επόμενη μέρα θα εξαφανιστούν. Έτσι, είναι προφανές
ότι εδώ γίνεται αναφορά στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στα εγκαίνια που είχαν γίνει τότε στην Πατρών Πύργου σε σχέση με την παρουσία των μηχανημάτων που βρέθηκαν στο έργο, ενώ το έργο αυτό είχε, θυμόμαστε, ακολουθήσει πάλι η περίοδος του Πάσχα και είχε σταματήσει οι εργασίες. Ακολούθησαν μετά οι εκλογές, η αλλαγή της κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε παραλάβει πολλές φορές. Πονεμένη ιστορία. Να πούμε τώρα, σαν παρένθεση, δεν θέλω να παρεξηγηθώ εδώ, αλλά ανακοινώθηκε ξαφνικά και η έλευση του πρόεδρου του Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη στην Πάτρα. Την Παρασκευή. Για την Παρασκευή, έτσι. Προφανώς προσπαθεί και το Κινάλ να μπει στην πολιτική επικαιρότητα, θα λέγαμε, με αυτόν τον τρόπο. Αναμένουμε να δούμε ποιες θέσεις θα τοποθετηθούν και σε ποια ζητήματα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ακριβές πρόγραμμα. Περιμένουμε, μάλλον, ότι θα μιλήσει και σε κάποια εκδήλωση. Το πρόγραμμά του, λοιπόν, μάλλον θα βγει αύριο. Σωτήρη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με την ΔΕΗ. Η οικονομική ασφυξία προκαλεί στους πολίτες υπέρογγες αυξήσεις στο ρεύμα. Γνωρίζουν άραγε που οφείλονται και με ποιο τρόπο τις αντιμετωπίζουν. Πάμε να δούμε τις απαντήσεις που δίνουν οι πατρινοί και θα μείνουμε σε αυτό το θέμα της ΔΕΗ και των υπέρογγων λογαριασμών. Σε οικονομικό αδιέξοδο, χιλιάδες νοικοκυριά, λόγω των αυξήσεων στο ρεύμα. Τι είναι ακριβά, διπλό. Λένε, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Τώρα, άμα μου είχε έρθει, θα σας έλεγα. Η αλήθεια είναι πως όχι, το διαπίστωσα όμως στο λογαριασμό μου. Σας ήρθε, πόσο σας ήρθε? Συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, περίπου διπλάσια τιμή. Άρα κρύβει λίγο η κιλοβατόρα. Ναι. Δεν ξέρετε τον λόγο όμως. Και όχι. Η αύξηση μάλλον της τιμής του ρεύματος δεν αφορά μόνο εμάς. Είναι θέμα ενεργειακό, αφορά όλο τον κόσμο. Οπωσδήποτε οι λογαριασμοί είναι υπέρογγοι. Η κυβέρνηση μεριμνά γι' αυτό. Θεωρώ ότι κάποια λύση θα βρεθεί και οι πολίτες θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να έχουν μια βοήθεια. Εγώ είμαι αμαία, πλήρωνα 80 ευρώ στο έναντι και τώρα ήρθε 300. Και έχω το 80% αναπηρία. Μπαλονάκι και ψυχιατρικό. Οικονομική ασφυξία δηλαδή για εσάς. Εγώ παίρνω 360 χειρίας. Βγαίνετε με αυτά τα χρήματα. Όλα τα λεφτά στο ρεύμα. Όλα τα λεφτά στο ρεύμα. Και θα μένουμε στο επιξύλου κρεμάμενοι. Είμαι εργένης και δεν έχω καθόλου, δηλαδή μόνος μου, καταλαβαίνετε. Και ξέρετε πόσο μου ήρθε? 800 ευρώ. Σε ένα μήνα όλα αυτά? Για το ρεύμα όπως πληρώνουμε. Ενώ πλήρωνα 170 και μου ήρθε 780. Πόσοι άραγε γνωρίζουν που οφείλονται οι αυξήσεις αυτές και πώς αντιδρούν? Δεν ξέρω, ελπίζω κάτι να αλλάξει πάλι, γιατί οικονομικά, γενικότερα στις των οικονομικών, δεν θα πάει καλά. Ουσιαστικά δουλεύουμε για τους λογαριασμούς. Σίγουρα και με το ζόρι φτάνουν, νομίζω, δηλαδή ενίκιο και λογαριασμοί είναι οριακά. Αν κάνουν καμία, πώς το λένε, καμία κίνηση το κράτος, θα είναι ό,τι καλύτερο για τον κόσμο. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν κάνουν καμία κίνηση, όχι όμως να δώσουν 50 ευρώ και λύθηκε το θέμα. Πολύπλοκο το θέμα. Εγώ να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κύριε. Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Τελικά αυτό θέλουμε να μάθουμε. Γιατί πληρώνουμε υπέρογγα ποσά για την ενέργεια στους λογαριασμούς? Ακούσαμε έναν συμπολίτη μας στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Πλήρωνε 170 ευρώ, τώρα πληρώνει 780 ευρώ. Φοιτητικό σπίτι καλείται να πληρώσει 680 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος. Ακούμε για την ρήτρα αναπροσαρμογής και ευθύνεται αυτή η ρήτρα για τους υπέρογγους λογαριασμούς. Τι είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής και γιατί την πληρώνουν οι πολίτες? Καταρχήν, αυτά που αναφέρουν οι πολίτες είναι και η πραγματική απεικόνιση του προβλήματος. Σίγουρα, όταν αφουγκραζόμαστε τον παλμό της αγοράς, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στη γενικότερη οικονομία της περιοχής και της χώρας, αλλά και της Ιφιλίου γενικότερα. Σχετικά με την ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Δηλαδή η τιμή της διαπραγματεύεται καθημερινά στο χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται οι διάφορες, η παραγωγή της ενέργειας καθώς και οι προμηθευτές.
Εκεί υπάρχει, συναντάται, όπως λέμε στα οικονομικά, η προσφορά και η ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε περιόδους όπου πραγματικά υπάρχει έλλειψη, υπάρχει στενότητα, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες διάφοροι, όπως τώρα τα έκτακτα γεγονότα, αλλά και γενικότερα υπάρχει μία έλλειψη σε πόρους και σε διάφορα άλλα αντικείμενα, σε διάφορα άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με την ενέργεια, εκεί λοιπόν αυξάνεται η τιμή. Άρα στην τιμή, στην οριακή τιμή η οποία καταρτίζεται, η οποία αποφασίζεται και αγοράζει ο πάροχος από τον παραγωγό, εκεί λοιπόν θα πρέπει να πουληθούν όλες οι πηγές ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας σε αυτή την τιμή. Αυτό λοιπόν τι γίνεται, αυτό το αγοράζει ο πάροχος ακριβότερα από τον παραγωγό και αυτομάτως μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής το μετακυλεί στον καταναλωτή. Επειδή λοιπόν μιλάμε για τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και το αναφέρατε κι εσείς, αυτό σχετίζεται με την οριακή τιμή συστήματος που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο, αγοράζει ακριβότερα ο πάροχος από τον παραγωγό, πραγματοποιώντας υπερκέρδη ο παραγωγός, και ο πάροχος το μετακυλεί στον καταναλωτή, πραγματοποιώντας και αυτός υπερκέρδη. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τους δύο κερδισμένους και τον χαμένο που είμαστε όλοι εμείς. Ακριβώς. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το κόστος όλο αυτό μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. Και δεν μετακυλείται ένα κόστος το οποίο είναι αυξημένο κατά ένα μέρος. Μετακυλείται πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή έχουμε τα κέρδη από των παραγωγών, έχουμε τα κέρδη των παρόχων και άρα αυτό μεταβάλλει ακόμα περισσότερο και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον καταναλωτή, γι' αυτό και οι αυξήσεις οι οποίες αναλύσατε, μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η οποία ρήτρα αναπροσαρμογής, επιτρέψτε μου, δεν είναι κάτι τωρινό. Αυτή ξεκίνησε τον Αύγουστο, πριν από την εισβολή στην Ουκρανία και γενικότερα την ενεργειακή κρίση. Υπήρχε στα τιμολόγια των ιδιωτών παρόχων και στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Με την ενεργοποίησή της αυτή, λοιπόν, τι συνέβη, για να το κάνουμε πιο απλά στον κόσμο. Τον Αύγουστο, γιατί μπήκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, τι συνέβη? Διότι εκεί αυξήθηκαν οι τιμές στο Διεθνές Χρηματιστήριο Ενέργειας. Και επειδή η Ελλάδα έχει στρεβλώσεις στην αγορά της ενέργειας, δηλαδή εισάγει ενέργεια, δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας, είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι από τη διακύμανση των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Άρα λοιπόν αγοράζει πιο ακριβά το ρεύμα, την ενέργεια, γιατί δεν έχει δικούς τους πόρους και επάρκεια. Λαμβανωμένων υπόψη ότι καλώς μεν αρχικά έκλεισαν οι λιγνίτες, που ήταν ένα καύσιμο το οποίο οδήγησε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και την βοήθησε, αλλά έπρεπε να κρατηθεί ένα πόθεμα ασφαλείας και να συντηρηθεί για ένα διάστημα, ούτως ώστε, επειδή δεν είμαστε αυτάρκης ως χώρα, να έχουμε το λιγνίτη ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν τώρα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο από την χώρα μας για την αντιμετωπίση του συγκεκριμένου πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο, πραγματικά, γιατί δεν είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Βιαστήκαμε να μπούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι ακριβές. Είναι ακριβές διότι σιγά σιγά μέσω της υιοθέτησης από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, τότε θα γίνουν πιο φτηνές. Μπήκαμε λοιπόν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες ήταν ακριβές, και φτάσαμε στο σημείο να αγοράζουν, όπως προείπα, ακριβότερα οι πάροχοι από τους παραγωγούς και να μετακυλίουν όλο αυτό το κόστος. Το οποίο το κόστος αυτό τι περιλαμβάνει, για να πούμε πραγματικά για ποιο λόγο το αυξάνουν? Εκτός από τα υπερκέρδη τους, οι εταιρείες οι πάροχοι τι θέλουν να κάνουν? Μεταφέρουν λοιπόν όλες τις απώλειες που έχουν από τι? Από ρευματοκλοπές ή από οποιοσδήποτε άλλες στρεβλώσεις. Τις μεταφέρουν στον καταναλωτή. Σκεφτείτε κάτι, ένα παράδειγμα, ότι κάποιοι. Και το πάω σε θέματα φορολογίας. Παραλληλισμό κάνω. Κάποιος που φοροαποφεύγει ή φοροδιαφεύγει, τι κάνει, γλιτώνει αυτός και τι κάνει? Το κράτος, εν προκειμένου οι πάροχοι, μετακυλίουν το κόστος στο συνεπή σε αυτόν που πληρώνει τα υπόλοιπα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, επιβαρύνεται και το κόστος των ρευματοκλοπών και των υπόλοιπων στρεβλώσεων. Πόσο νόμιμο είναι αυτό? Κοιτάξτε, μιλάμε ότι πρόκειται για χρηματιστήριο ενέργειας. Μπορούμε να βάλουμε περιορισμό στις τιμές? Η απάντηση εκ πρώτης όψεως είναι όχι. Δεν μπορείς να βάλεις
πλαφόν στις τιμές και να πεις ότι οι παραγωγοί θα πουλήσουν μέχρι αυτό το, μέχρι αυτή την τιμή. Μπορείς όμως να κάνεις κάτι άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Αυτό γιατί, λοιπόν, ναι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον, κύριε Παπά, που πραγματικά η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Πραγματικά. Και θα, ενώ γενικότερα θέλω να είμαι ευχάριστος, θα πω ότι με βάση τις τιμές που διαμορφώθηκαν στο χρηματιστήριο ενέργειας το μήνα Μάρτιο και θα βγουν στην αγορά, θα τιμολογηθούν οι διάφορες μορφές ενέργειας τον Απρίλιο. Αυτό τι σημαίνει? Συν 50%. Συν 50% αύξηση. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές όλοι μας συν 50% αύξηση με βάση τις τιμές spot του Μαρτίου για το μήνα Απρίλιο. Λοιπόν, λέγαμε ότι είπε, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση το είπε αυτό, ότι θα πρέπει να τα υπερκέρδη τα οποία φαίνονται καθημερινώς ποια είναι από τις τιμές που διαμορφώνονται καθημερινά και τα αποτελέσματα να φορολογηθούν κατά ένα ποσοστό, ούτως ώστε αυτό το ποσοστό να έρχεται ανταποδοτικά και να καλύπτει το κόστος των αυξημένων λογαριασμών ρεύματος. Δηλαδή, να βρούμε ποια είναι τα υπερκέρδη σε καθημερινή βάση ή σε μηνιαία βάση, αν δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό, αν και μπορούμε να το βρούμε, και αυτά να τα φορολογήσουμε με ένα συντελεστή, ούτως ώστε αυτό να γυρίσει ανταποδοτικά ως επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας. Αυτό όμως, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να το κάνει, κύριε Παπά. Αυτό το έχει προτείνει και το συζητάει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας, η οποία έστω και αργά έκανε κάποιους ελέγχους και πήρε και κάποιες πρωτοβουλίες, και περιμένουμε να δούμε αν θα υιοθετηθεί αυτό από την κυβέρνηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τέτοια εξέλιξη για τη φορολόγηση αυτών των υπερκερδών. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να το απαντήσω. Οι εκτιμήσεις μπορεί να είναι πολλές. Σίγουρα το σκεπτικό είναι ότι θα πρέπει να αφήνουμε το άωρατο χέρι της αγοράς. Μάλιστα. Να διοικεί και να κανονίζει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας όμως ο κρατικός παρεμβατισμός σε φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας από την άλλη πλευρά θα πρέπει να παρεμβαίνει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, δείχνοντας ότι είναι παρόν και ότι προστατεύει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει ως πολίτες. Πραγματικά. Και το μόνο που βλέπουμε είναι να παίρνουμε τους λογαριασμούς ή να αγχωνόμαστε με τη σκέψη ότι θα έρθει και ο λογαριασμός. Πραγματικά, σας είπα ένα μέτρο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο, το παραλαμβάνω, έχουμε προτείνει τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχουμε προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ. Και με μεγάλη μας χαρά και ως περιφερειακό τμήμα, διαπιστώσαμε ότι σήμερα τίθεται στην ατζέντα ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ σε βίδι πρώτης ανάγκης. Τα οποία το λέμε αυτά από τον Αύγουστο εμείς. Αυτά έχουμε να πούμε και οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Για να δούμε, εν αναμονή, πάντως αυτό που μας είπατε, κύριε Παπά, ότι τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, θα δούμε 50% επιπλέον αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος, δεν είναι καθόλου αισιόδοξο και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η αγορά. Πραγματικά, οι πληροφορίες που έχω, και σας είπα ότι δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος και να κοιτάζουμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία όλοι μας. Όλοι θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, απλά δεν μας αφήνουν οι συνθήκες να είμαστε. Πραγματικά, έχω πληροφορίες και έχω αναφορές ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απλήρωτων λογαριασμών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ήδη στους παρόχους, πρόβλημα στα νοικοκυριά και σαφώς πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα. Θα δούμε. Θα περιμένουμε λοιπόν τις κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την προστασία όλων των καταναλωτών. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν με την ενέργεια, κυρίες και κύριοι. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι μόνοι που δεν φταίμε είμαστε εμείς οι καταναλωτές, που καλούμαστε όμως να πληρώσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ελλείψεις τώρα σε φάρμακα, μεγάλες ελλείψεις στην αγορά της Πάτρας και όλης της χώρας.
εξαιτίας της επιλογής των φαρμακοβιομηχανιών να μην αποστέλουν στην Ελλάδα πολλές παρτίδες. Ο λόγος είναι το χαμηλό κέρδος σε περίπτωση πώλησης προς τη χώρα μας, με συνέπεια να καταγράφονται κενά σε διάφορα είδη φαρμάκων. Ελλείψεις από ένα κουτί ντεπών μέχρι φάρμακα για πιο σοβαρές ασθένειες έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στα φαρμακεία της Πάτρας. Αποτέλεσμα, οι ασθενείς να νιώθουν εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς κινδύνους. Οι λόγοι είναι οικονομικοί. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι γίνονται εξαγωγές φαρμάκων από τις δικές μας εταιρείες προς το εξωτερικό γιατί έχουν καλύτερη τιμή. Και ταυτόχρονα δεν γίνεται αρκετή, δεν υπάρχει επάρκεια στην ελληνική αγορά επειδή και οι εισαγωγές είναι περιορισμένες. Δηλαδή και δεν έρχονται φάρμακα και φεύγουν αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο λόγος ποιος είναι, δεν θεωρείται καλή η ελληνική αγορά, γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική από τις εταιρείες? Τι σημαίνει καλή? Οι εταιρείες σκέφτονται μόνο το κέρδος. Εφόσον λοιπόν οι τιμές των φαρμάκων είναι οι χαμηλότερες ίσως στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, προφανώς δεν θα θέλουν να τα πουλήσουν στην Ελλάδα. Σε ποια είδη παρατηρείτε έλλειψη, πού το εντοπίζετε περισσότερο? Δυστυχώς παντού. Από αντιβιωτικά, σπνεώμενα, φάρμακα χοληστερίνης, πίεσης. Δεν υπάρχει ένας τομέας που να μην έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει πρόβλημα και για τη δημόσια υγεία, όπως παρουσιάζεται η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Θεωρώ ότι είναι υποβαθμισμένη αυτή τη στιγμή η περίθαλψη στην Ελλάδα. Οπότε, αν κάποιος αρρωστήσει, θα έχει την ανάλογη βοήθεια? Εντάξει, τώρα ας μην υπερβάλλουμε και πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Υπάρχουν φάρμακα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξει θεραπεία. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα αυτή της αγοράς. Πάντως το φαινόμενο αυτό ήταν διαχρονικό και η πανδημία το επέτεινε ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε λήψεις πάντα στα φάρμακα. Απλά τώρα λίγο επιδεινώθηκε. Ενδεχομένως μειώθηκαν και η γραμμή της παραγωγής στην Ευρώπη λόγω του κορονοϊού. Ταυτόχρονα έρχεται και η οικονομική κρίση. Τώρα έχουμε και τον πόλεμο. Όλα αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε γενώσιμα που τα παρασκευάζουν ελληνικές εταιρείες? Υπάρχει αυτή η εναλλακτική? Ναι, σε κάποια φάρμακα υπάρχουν και δεν είναι κακά. Έχουμε πει ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πολιτική από την ελληνική κυβέρνηση στην χρήση γενωσίμων. Δεν είναι και το πρόβλημα. Το θέμα είναι να υπάρχουν αντίγραφα. Αν υπάρχουν, θα βρούμε τη λύση. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε και εσείς πρόβλημα επιβίωσης ως κλάδος φαρμακοποιία, άμα δεν υπάρχουν και φάρμακα διαθέσιμα, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να το πείτε και έτσι, ναι. Αν δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις φάρμακα στον πελάτη σου, να καλύψεις συνταγές, ενδεχομένως και αυτό δεν πρέπει να φύγει από το φαρμακείο, να τα βρει κάπου αλλού. Και υπάρχει ένα ζήτημα ανταγωνισμού, κάποιοι φαρμακοποιοί να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα, κάποιοι να μην έχουν? Δυστυχώς υπάρχει και αυτό, γιατί όπως ξέρετε, όλα είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας, αν κανείς μπορεί να πληρώσει μετρητά, αν έχει μεγαλύτερο τύρο στη φαρμακοποθήκη. Προφανώς υπάρχει τελικά και αυτό. Έρχεται η προγραμματική περίοδος 2021-2027 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με όραμα μια δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή περιφέρεια. Με προτεραιότητα εσένα, 628 εκατομμύρια ευρώ ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία, την κινητικότητα και τις υποδομές κοινωνικής συνοχής, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Μάθε περισσότερα στο δυτικηελλάδα.gr. ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν σήμερα όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανετράπη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο χωριό Χελιδόνη του Δήμου Αρχαίος Ολυμπίας. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Κώστα Γελντή από την Ολυμπιακή Τηλεόραση. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη, κύριε Σακέρη. Πολύ σωστά. Οι δύο πυροσβέστες, να σου πω ότι βρίσκονταν στο χωριό Χελιδόνη της Αρχαίας Ολυμπίας να επιχειρήσουν και αυτοί σε μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο. Λίγο μετά τις 12, λοιπόν, οι δύο πυροσβέστες με ένα μεγάλο όχημα του πυροσβεστικού κλιμακίου της Αρχαίας Ολυμπίας επιχείρησαν να περάσουν από ένα στενό δρόμο, Έφη. Και τότε το πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Έπεσε σε χαράδρα από ύψος πολλών μέτρων. Πραγματικά, το μεγάλο πυροσβεστικό όχημα έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο πυροσβεστικό κλιμάκιο. Έτερο όχημα πήγε στο σημείο με συναδέλφους τους για να τους απεγκλωβίσουν στο όχημα. Να πούμε ότι επέβαιναν δύο πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ολυμπίας. Ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒΟ που έφτασε πολύ άμεσα στο σημείο. Παρέλαβε τους δύο πυροσβέστες, τους μετέφερε στο νοσοκομείο του πύργου. Να σου πω, Έφη, ότι ο ένας πυροσβέστης έχει χτυπήσει στο πρόσωπό του
και ο δεύτερος στα πλευρά του. Ο πυροσβέστης που έχει χτυπήσει στο πρόσωπό του έφυγε νωρίς το απόγευμα για το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να επιβληθεί σε πλαστικές παρεμβάσεις, καθώς έχει πολύ μεγάλο χτύπημα στο πρόσωπό του. Ο δεύτερος πυροσβέστης είναι στο νοσοκομείο του Πύργου. Να πούμε ότι για κανέναν από τους δύο δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό είναι το σημαντικό, Κώστα. Αυτό είναι και το πιο θετικό από όλα, Έφη. Από θαύμα λοιπόν γλίτωσαν τα χειρότερα. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά στους δύο πυροσβέστες και να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα. Συμμετείχαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμυράς και ο Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγος Γιάννης Πετρούτσος και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως έγινε γνωστό κατά τη σύσκεψη, μετά από 24 χρόνια έρχεται η συνεργασία δασαρχείων και πυροσβεστικής στην πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει και τις συνθήκες που θα επιχειρούν οι πυροσβέστες σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων. Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της προετοιμασίας για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Σε συσκέψεις που έχουμε οργανώσει σε όλες τις περιφέρειες από κοινού, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και το πιο σημαντικό σε αυτές τις συσκέψεις είναι ότι φέραμε μαζί στον ίδιο χώρο να κουβεντιάσουν οι δασικοί με τους πυροσβέστες, αυτοί που έχουν την ευθύνη της προστασίας των δασών, έπειτα από 24 χρόνια. Για να συζητήσουμε μαζί τα προβλήματα και τις λύσεις τους, καθώς επίσης και τις κοινές δράσεις, έτσι ώστε η επικείμενη αντιπυρική περίοδος να μας δει προετοιμασμένους. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Γιώργο Τεναμυρά, για την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει στον τομέα της πρόληψης, με ένα πρόγραμμα καθαρισμού των δασών, το οποίο θα προετοιμάσει και θα μας διευκολύνει στο έργο μας, εμποδίζοντας τη διάδοση των δασικών πυρκαγιών. Και παράλληλα να τον ευχαριστήσω, γιατί αγκάλιασε αυτή την ιδέα των κοινών συσκέψεων και της κοινής προσπάθειας, γιατί όλοι μαζί είναι γεγονός ότι γινόμαστε πιο δυνατοί, μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες θα φέρει το καλοκαίρι. Συνεργασία των δύο κρίκων της αλυσίδας, δηλαδή των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των δασικών υπηρεσιών, άργησε 24 χρόνια, αλλά να που τώρα ήρθε. Έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική συνεργασία, τα δύο Υπουργεία, ώστε αυτοί οι δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας επιτέλους να ενωθούν, ώστε να προστατεύσουμε τα δασικά οικοσυστήματα, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τους φυσικούς οικοτόπους και πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία. Γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε πόσο πολύ ήθελαν τα στελέχη και των δασαρχείων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας να μπουν κοινοί κανόνες συνεργασίας, ξεκάθαρα πρωτόκολλα για το ποιος κάνει τι την ώρα που πρέπει, με ποιον τρόπο επικοινωνούν, να ξεπεράσουμε τεχνικές δυσκολίες που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν και βεβαίως να που τώρα είμαστε στην πολύ καλή και αισιόδοξη θέση να συνεργαζόμαστε θαυμάσια. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τουρνά, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, διότι είναι ένας γρήγορος, αποτελεσματικός άνθρωπος, επιχειρησιακός αλλά και επιτελικός. Και χάρη στην δική του συμβολή, πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία όχι απλώς θα μακροημερεύσει, αλλά θα δώσει και άμεσα αποτελέσματα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είμαι χαρούμενος για το ότι για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια συγκέντρωση σε υψηλό εννοώ πολιτικό επίπεδο από δύο υφυπουργούς, οι οποίοι έρχονται εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου για να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες προφανώς στις κεφαλές της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλη εδώ την περιφέρειά μας, αλλά και να γίνει η απαραίτητη όσμωση που χρειάζεται και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την καλύτερη οργάνωση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που τυχόν θα έχουμε και αυτή την περίοδο, μια και στην περιοχή μας, μην ξεχνιόμαστε, έχουν ξεκινήσει νωρίς. Από πλευράς περιφερειακής αρχής θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που έχουμε να παίξουμε, είτε αυτός είναι συντονιστικός είτε στη διάθεση
βοήθεια στις επιχειρησιακές δυνάμεις, πυροσβεστική υπηρεσία κτλ., δηλαδή μηχανημάτων έργου, και αυτό θα το επιτελέσουμε στο ακέραιο, ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.